Γεια σας και πάλι φίλοι και φίλοι, φίλοι και φίλες μου. Λοιπόν, στα γρήγορα ένα βιντεάκι σύγκρισης. Πρώτα απ' όλα έφερα τα Copa Sense 1 σε αυτό το χρώμα. Είναι πάρα πολύ όμορφο από κοντά, δεν είναι μαύρο, είναι σκούρο μπλε, navy θα έλεγα εγώ. Είναι αυτό το Inked Blue, το μπλε της νύχτας που υπάρχει αυτό νομίζω, αυτό σαν χρώμα στα αγγλικά, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Ink νομίζω, κάτι τέτοιο. Είναι ακριβώς όλα τα ίδια, όπως τα ξέρετε και τα θυμάστε, να μην τα ξαναλέμε. Έτσι, αυτό είναι, έτσι. Μ' αρέσει πολύ το μέσα που είναι πορτοκαλί και κάνει αυτή την διαφοροποίηση και χτυπάει γενικώς άγρια στο μάτι. Και έξω αν είχε ωραίο θέατρο, έχει λίγο πορτοκαλί εδώ πίσω, αλλά πορτοκαλί πάνω στο δέρμα δεν θα άξιζε, έτσι όπως το κάνουν είναι ωραίο. Υπάρχει ένα λευκό με πορτοκαλί πίσω και εμένα μου αρέσει και το λευκό με το ροζάκι εδώ που έχει. Πολύ ωραίο είναι και αυτό. Αλλά το λευκό ξέρετε, λερό είναι ευάρτο. Και αυτό λοιπόν το συγκρίνω με το χαμηλότερο Copa Sense 3, το οποίο και καλά είναι το πιο φθηνό. Φυσικά υπάρχει και το 4. Μιλάμε τώρα, τα τεσσάρια οι ξένοι τα θεωρούν παιδικά παπούτσια μόνο. Εμείς τα φοράμε. Σας έχω πει τα Predator 4, τα Predator Edge, Predator Edge, τα καινούρια τέλος πάντων, τα 4, είναι πάρα πολύ καλά και θα τα πάρω και να τα έχω κιόλας έτσι μόνιμα. Είναι ένα παπούτσι τέλειο για να μην ασχολείσαι με ακριβά και για να μην χαλάς τα καλά σου, να το πω έτσι, τα καλά σου ποδοσφαιρικά για εναλλακτικές φάσεις. Τώρα, ή αν έχεις ας πούμε ένα κορυφαίο τάπας, π.χ. το Copa Sense 1 σε τάπα και παίζεις με αυτό στην ομάδα, μπορείς να έχεις τα Predator 4 στην άκρη, έτσι για τα χαβαλέ παιχνίδια με φίλους. Είναι και αυτό πολύ καλό. Λοιπόν, περιμένω τα Future Z, τα καινούργια, τα 1-3, σε Pro και Edge να βγουν, του Neymar, τα οποία επιτέλους θα έχουν full κορδόνι, όχι αυτή τη βλακία τυχιαστή που παρόλα αυτά ήταν τέλεια. Φανταστείτε τώρα που θα έχει όλο το κλείδωμα από τα κορδόνια. Και περιμένω και το Predator Edge 1 σε σχάρα, που επιτέλους το ξανά βγάλαν διαθέσιμο, αλλά θα αργήσει να το στείλει. Δεν μας πειράζει, εδώ είμαστε να το δούμε. Μία τελευταία περιέργεια είναι αυτή για τα μοντέλα που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Περιμένω και ένα νέο κόπο, αλλά δεν βλέπω τίποτα από την Adidas. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα Copa Sense, τέλος αυτού του καιρού. Σε σχάρα το 2 δεν βγαίνει, βγαίνει το 1-3-4. Έτσι. Τα παπούτσια και τα 2 είναι πολύ αξιόλογα, είναι για όλα τα γούστα. Μπορείς να τα έχεις και τα 2, να κάνεις ό,τι θέλεις, όποτε θέλεις, όπου το θέλεις. Εγώ, αν έπαιζα, ξέρω εγώ, σε κανένα σχολείο π.χ., θα φορούσα αυτά, αν αντέχω και δεν πονάω εννοώ. Και στο γήπεδο το κανονικό, εννοείται τα κορυφαία. Τώρα, από άποψη ποιότητας, το Copa Sense 1 εννοείται είναι έτη φωτός μπροστά. Από άποψη εφαρμογής, μη σας πω το Copa Sense 3 είναι καλύτερο, γιατί όμως, γιατί είναι πιο αισθητό το υλικό του και δεν νιώθεις ας πούμε πλαδαρός, να το πω έτσι. Επειδή το Sense 3 έχει το δέρμα μπροστά στην μπροστά επιφάνεια, σε μπερδεύει λίγο σαν αίσθηση. Η αλήθεια είναι ότι το νούμερό σου είναι σωστό και είναι όλα καλά, όταν παίξεις δηλαδή και αρχίσεις να το συνηθίσεις είναι τέλειο. Αλλά σαν εφαρμογή δεν μπορώ να πω ψέματα ότι το Copa Sense 3 είναι πιο σωστό και πιο καλό. Πιο καλό. Και από πάνω. Δηλαδή όλο αυτό εδώ το καλτσοειδές, συνήθως τα παπούτσια που έχουν τόσο πολύ είναι συνήθως βλακεία. Εδώ πέρα είναι πολύ καλό. Δεν έχει πρόβλημα και είναι και άνετο. Είναι και αυτό. Εδώ πέρα αντιθέτως δεν έχει καλτσοειδές. Έχει γλώσσα η οποία κάθεται τέλεια πάνω στο πόδι σου. Είναι πιο δυνατή. Εννοείται αυτό έχει την καλύτερη γλώσσα, αλλά εδώ είναι πολύ άνετο. Δηλαδή, δεν είναι ότι νιώθεις αστάθεια, αυτό θέλω να πω. Επειδή είναι πιο καλό σαν εφαρμογή. Σε αυτό επιστρέφω. Δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο. Οι φτέρνες είναι πολύ καλές και οι δύο. Φυσικά το Sense είναι καλύτερη, αλλά το Copa είναι. Δηλαδή εδώ είναι, ξέρω εγώ, στο 9, εδώ είναι στο 10. Τέτοια είναι η διαφορά. Είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό είναι θέμα γούστου. Εμένα μου αρέσει. Όσο πιο καλά και κλειδωμένα, καλύτερα για μένα. Άλλο που δεν έχει θέμα, παίζει και με αυτό. Προσωπικά τα τελευταία μάτια τα έχω παίξει όλα με αυτό και έχω βάλει και γκολ. Τα έχω ανεβάσει στο κανάλι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα στις κινήσεις, δεν φεύγει φτέρνα ούτε εδώ. Αντικειμενικά καλύτερη φτέρνα έχει το ένα, αλλά θεωρητικά και πρακτικά είναι εισάξιες. Παρακάτω. Η εφαρμογή σας είπα είναι θέμα γούστου. Αν θέλεις άνεση πας εδώ, σίγουρα. Αν θέλεις πιο αγκαλιαστό, να το πω έτσι, να το νιώθεις περισσότερο, πιο σκληρό στο πόδι σου, να νιώθεις το υλικό καλά, πιο δυνατό, πας εδώ. Εδώ το Copa το είχα πει και τότε όταν πρωτοβγήκε ότι αν το μπροστά μέρος ήταν όπως το υπόλοιπο το πίσω θα ήταν το τέλειο παπούτσι κατά τη γνώμη μου. Αλλά το κάναν αυτό εδώ, χαλώντας όμως την ποιότητα εννοείται των υλικών, τη ρίξανε πιο κάτω
Και εδώ έχει για τα touch pad, τα οποία δεν βοηθάνε και ιδιαίτερα, θα έλεγα. Αν ήταν από μέσα, να το καταλάβαινα. Απ' έξω, τι ακριβώς βοηθάνε. Μη σου πω ότι χαλάνε και την αίσθηση, αλλά τέλος πάντων. Οι εξωτερικές επιφάνειες είναι αυτές. Τα πατήματα είναι ολόιδια, θα έλεγε κανείς. Έτσι. Δεν έχουν τρελές διαφορές. Δεν βρίσκω κάτι το ιδιαίτερο. Η αντικραδασμική για μένα είναι ολόιδια. Θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα κλικ πιο μαλακό στο κόπα σαν σένα. Αλλά μάλλον ο πάτος είναι καλύτερος, ο οποίος είναι εδώ μεταξύ και δύο χρώμα και στα δύο μοντέλα. Έτσι γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο πάτος του Sense είναι καλύτερος, γι' αυτό μου δίνει την ψευδέστηση ότι εδώ έχει και καλύτερη αντικραδασμική. Αποκλείεται γιατί οι VA έχουν και τα δύο. Και αν τις σφίξεις λίγο με τα δάχτυλα όπως κάνω εγώ τώρα, θα δεις ότι είναι όλο ίδιο. Άρα ο πάτος του Sense είναι καλύτερος, προφανώς μάλλον. Προφανώς μάλλον, βλακία είπα. Προφανώς. Τα κορδόνια είναι ένα μεγάλο φάουλ για μένα του κόπα Sense, λυνόντουσαν ασταμάτητα. Δηλαδή μου σπάγει τα νεύρα. Όμως το παπούτσι έχει καλό lockdown, καλύτερο lockdown από αυτό. Έτσι. Αυτό αν είχε χαλαρά τα υλικά δεν θα έχει καλό lockdown. Αλλά το κάνανε έτσι όμως που έχει, ευτυχώς. Εδώ πέρα έχει lockdown ήδη από μόνο του. Και παρόλο που λυνόντουσαν, επειδή τα βάζα μέσα απλά στα γρήγορα, συνέχιζα να παίζω γιατί έχει lockdown. Χωρίς κορδόνι όμως δεν μπορείς να παίξεις. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Και άλλωστε δεν είναι και ο σχεδιασμός του έτσι. Εντάξει, η άνεση είναι καλή. Η άνεση, το πάχος της στέρνας βλέπετε είναι ολόιδιο. Το μέγεθος είναι το νούμερό σας. Για μένα δεν πάτε μισό κάτω γενικά. Είναι ψευδέστηση αυτό που νομίζετε. Είναι το σωστό νούμερο. Μισό πάνω ίσως εδώ γιατί είναι πιο σκληρό. Σαν υλικό μπροστά. Έτσι, από αυτή την άποψη. Αλλά επειδή τα κόπα γενικώς είναι άνετα, ειδικά για τους υγιείς, μη φοβάστε. Για τους άλλους, εμάς δηλαδή, που έχουμε προβλήματα, ξέρουμε από μόνοι μας το νούμερο που παίρνουμε συνήθως. Απλώς εδώ, επειδή έχει και το δέρμα το κακουρό μπροστά, ακόμα και τα προβληματικά πόδια, ίσως θα κάτσουν στο κανονικό νούμερο μια χαρά, όπως το δικό μου. Τι άλλο να πω. Α, τα κορδόνια λέγα ότι εδώ λύνονται. Εδώ δεν λύνονται. Εδώ δεν λύνονται. Αυτό το κορδόνι έχω ξαναπεί ότι μου θυμίζει τα κορδόνια της σειράς. Τις περσινές και προπέρσινες από Nike, Superfly και Vapor που δεν λύνονταν με τίποτα σε μένα προσωπικά. Έτσι. Αυτός ο τύπος κορδονιού μου αρέσει. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγεται. Έχω κάτι κορδόνια να δοκιμάσω. Τα πήρα για να τα βάλω εδώ, να δω ποιο δεν θα λυθεί. Αλλιώς θα κάνω τράπεζα. Θα βάλω αυτά στο Sense, το ένα και τέλος. Αλλά αυτό θέλω. Τώρα να μου πεις τα κορδόνια αυτά, ναι. Φταίει ότι εδώ είναι ωραίο το καλτσοειδές το υλικό. Επειδή ανοίγει πάνω στο πόδι, οπότε δεν δέχονται τρελές πιέσεις τα κορδόνια. Εδώ αντιθέτως τις δέχονται γιατί κάνει το lockdown και τα παίζει, ξέρω εγώ, σφίγγει. Λόγω του ότι γυρίζει και το πόδι μου. Δηλαδή γι' αυτό είπα: η υγιής δεν θα έχετε θέμα. Απλώς παρατήρησα ότι εδώ τα κορδόνια δεν λύνονται ποτέ, ενώ εδώ λύνονται. Απλή περιέργεια. Έτσι. Κατά τα άλλα, τα παπούτσια είναι άξια να τα έχεις και τα δύο, ομολογώ. Δεν έχετε λόγο να φοβηθείτε κάτι. Θέμα γούστων είναι, θέμα δοκιμών και θέμα τιμής φυσικά. Εννοείται εδώ είναι πιο φθηνά. Αλλά όχι και ιδιαίτερος γιατί δεν πέφτουν εύκολα αυτά τα κόπα. Αν το παρατηρήσετε, δεν πέφτουν. Είχα πει κάποτε ότι αυτό το Sense 3 θα γίνει το παπούτσι του διχασμού. Και όντως έγινε. Το 1 δεν είχα πει τίποτα τέτοιο, αλλά είναι τούμπανο. Δηλαδή, γιατί σχάρα, για τάπα δεν ξέρω. Για σχάρα είναι κορυφαίο. Βασικά όλα είναι κορυφαία για σχάρα, η αλήθεια είναι. Απλώς περιμένουμε και το Predator. Να δούμε τι θα παιχτεί και με αυτό, γιατί πολλής δώρος ίσως για το τίποτα. Δεν το πήρα δυστυχώς μισό κάτω. Ελπίζω να είμαι ok, γιατί μπερδεύεσαι. Ο καθένας λέει τα δικά του, καταλαβαίνετε. Και ήταν και θέμα τιμών, έτσι. Να σας ενημερώσω πάντως, αν ενδιαφέρεστε για το Predator, στην Adidas, βάζετε τον κωδικό το 30, πλην 30%. Από το λαγωνικά JR μπείτε να το βρείτε. Είναι πολύ εύκολο, 30% δίνει. Στην αρχική τιμή δίνει 30. Στα εκδοτικά δίνει 15. Να το ξέρετε. Αλλά η αρχική του Predator από 150 μου βγήκε με ένα 105. 30% κάτω ξέρω εγώ για να έρθει. Για να έρθει να το δω τουλάχιστον. Δηλαδή να έχετε υπόψη ότι γίνεται και αυτό. Μην τρομάξετε δηλαδή. Αν μπορείτε τα 100 π.χ. να το ξέρετε. Αλλά από εκεί και πέρα. Με μια γενική εικόνα. Εντάξει, το Sense εννοείται είναι καλύτερο. Αλλά η καρδιά μου εμένα προσωπικά λέει κόπα Sense 3. Για να είναι overall, για overall κατάσταση. Σαν παπούτσια, σαν feeling, σαν αίσθηση, σαν το τι θα έπαιζα,
Φυσικά αυτό θα διάλεγα, έτσι. Αλλά σαν Γιώργος με τα δεδομένα τα ελληνικά, θα πήγαινα εδώ χωρίς κανένα φόβο. Αυτό έχω να πω. Αλλά σαν πρακτική επιλογή, για μένα και τα δύο μαζί. Και αυτό έχω, γι' αυτό τα έχω κιόλας. Αυτά.